Εσχολιάστε, πείτε μας τη γνώμη σας. Εγώ γράφω ψέματα, γιατί δεν με μηνύετε? Αφού γράφω ψέματα, γιατί δεν με μηνύετε αφού γράφω ψέματα? Έχετε ζητήσει επανειλημμένα τα στοιχεία μου, τις κασέτες, γιατί δεν με μηνύετε κύριε Καραπαπά? Αφού έχω τόσα πολλά μηνύσιμα, γιατί δεν μου κάνετε μήνυση? Γιατί δεν μας κάνει μια δήλωση ο κύριος Πρόεδρος αφού ήρθε στη Θεσσαλονίκη? Δημοσιογράφη Θεσσαλονίκη, τι είναι, δεν μιλούν ελληνικά? Δεν μιλούν ελληνικά? Πείτε μου σαν εκπρόσωπος τύπου. Σας ρωτώ εσάς, λέω, οι δημοσιογράφοι της Θεσσαλονίκης δεν μιλούν ελληνικά? Ας κάνει, εκεί είναι υποχρέωση, δεν είναι... Εκεί τους βρίσκει παντού. Σας είπε κανένας δημοσιογράφος της Θεσσαλονίκης δεν μιλάνε ελληνικά? Δεν ξέρω, ρωτώ. Δεν θα χρειαστούμε να τα φραστεί, ας έρθω να του κάνουμε δύο ερωτήσεις. Πώς? Θα το κρίνει το κοινό το χιούμορ, όχι οι πρωταγωνιστές. Εσείς και εγώ είμαστε πρωταγωνιστές. Το κοινό κρίνει το αστείο και το κωμικό του πράγματος. Το κοινό το κρίνει, αγαπητέ. Εξαιρετικά πηγαίνουν, ζήτησα μια δήλωση. Ζήτησα μια δήλωση. Λέει, εδώ είναι η μεικτή ζώνη, flash interviews παίρνουν. Δεν θα έρθω με την κάμερα, με τι να έρθω? Με τι να έρθω? Ρωτώ, ρε, κύριε Πρόεδρε, μια δήλωση, γιατί μας κάνετε? Ήρθατε στη Θεσσαλονίκη μετά από τόσο καιρό. Κάντε μας μια δήλωση. Να θέσουμε και μια ερώτηση. Κύριε Καραπαπά, γιατί είστε επιθετικός? Έκανα μια ερώτηση και μου επιτευχθήκατε κατευθείαν. Για ποιο λόγο? Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, είπα να μας κάνετε μια δήλωση και εμάς. Παρακαλώ. Έχω πολλούς φίλους στη Θεσσαλονίκη και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται κάθε φορά όταν ανεβαίνει ο Ολυμπιακός να δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτα. Εμείς, για να ξέρετε, τον ΠΑΟΚ το θέλουμε δυνατό. Γιατί όταν είναι ο ΠΑΟΚ δυνατός, γίνεται και ο Ολυμπιακός πιο δυνατός. Πώς προτείνεται ο Ολυμπιακός να βοηθήσει να τελειώσουν αυτές οι ιστορίες οι δικαστικές που εκκρεμούν και κρατάνε το ποδόσφαιρο δέσμιο? Για να γίνει και ο ΠΑΟΚ δυνατός και όλοι δυνατοί. Ποιες είναι οι υποθέσεις? Υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στα δικαστήρια γύρω από τη διαφορά στο ποδόσφαιρο. Αντί να μας δικάζετε κάθε μέρα. Όχι, δεν δικάζουμε, ρωτάνε. Αντί να μας δικάζετε κάθε μέρα, θα κάνετε λίγο υπομονή, να αφήσετε τη δικαιοσύνη. Θα τελειώσει τα θέματα. Έχετε κληθεί εσείς εδώ, κύριε Πρόεδρε? Δεν θα κάνουμε ανάλυση τώρα μαζί σου. Όχι, σας ρωτώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, επειδή. Επειδή κυκλοφορούν διάφορα. Όχι. Εγώ σέβομαι όλους εσάς από τα τοπικά κανάλια. Δεν θέλω να ακούσετε μια κουβέντα. Ποτέ δεν σας βρίσκουμε για να μιλήσουμε. Λογικό δεν είναι? Ότι έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δημοσίευση. Είστε ικανοποιημένος από τη φιλοξενία του ΠΑΟ? Είστε ικανοποιημένοι, το είπα και πριν. Εκτός από συγκεκριμένα γεγονότα, δεν χρειαζόταν τώρα ο Τσόριν να φάει ένα κομμάτι σίδερο στην πλάτη. Ούτε τα μπουκάλια, ούτε τις πέτρες. Αυτά είναι μεμονωμένα γεγονότα. Είχα γίνει και στο πρώτο μάτσο. Είχα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, στο πρώτο μάτσο μπορεί να είχαν γίνει πολύ χειρότερα. Αλλά τέλος πάντων είμαστε ευχαριστημένοι. Ευχαριστήσαμε την ΠΑΟΚ για την φιλοξενία της. Και όλα καλά. Σας εύχομαι. Το πρωτάθλημα με τον κύριο Σαββίδη.